Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στην απόψινή 326η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Θέλω να ξεκινήσω με το κλειδί. Το πασίγνωστο, νομίζω ότι το γνωρίζετε πλέον αρκετά, καλός απόφθεγμα, δεν είναι απόφθεγμα, εγώ το χρησιμοποιώ αυτή την, ε, την χρήση, ότι ως απόφθεγμα αυτό που θα ακούσετε, περιλαμβάνεται στο περίφημο πέμπτο βιβλίο του διαλόγου των μιλίων, όπου ο ισχυρός επιβάλλει αυτό που θέλει η ισχύς του και ο αδύνατος υποχωρεί όσο του επιτρέπει αλλά το επιβάλλει η αδυναμία του, το επιτρέπει η ισχύ του στο πρώτο. Δηλαδή έχει ισχύ, επιβάλλει την άποψή σου. Γιατί είσαι ισχυρό, γιατί έχει τα μέσα τη ισχύω. Αμέσα δύναμο, προσπαθεί στο, στο πλαίσιο του επιτρεπτού σου να υποχωρήσει και επιβάλλει η αδυναμία σου. Ξέρετε, υπάρχουν όχι μόνο αναλογίε σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και στον χώρο τη λεγόμενης μαλακή ισχύω. Εκεί λοιπόν που ο άλλο, ο πολιτιστικό υπέρτερο, αυτό που χρησιμοποιεί, αν θέλετε, τον τέταρτο πυλώνα τη γεωπολιτική, όπω πολύ χαρακτηριστικό θα αναφέρει ο καθηγητή Ιωάννη Μάζη τη γεωπολιτική, που είναι η πολιτισμική ισχύ. Εν ολίγης. Όποιος δεν θέλει να είναι φερέφωνο του ισχυρού, κρατήστε το, φερέφωνο του ισχυρού, δεν πρέπει και να αποδέχεται, αυτό το διαβάζω τώρα, που σας το λέω, έτσι, την εικόνα που προβάλλει και επιβάλλει ο ισχυρός για τον εαυτό του, του φερεφώνου. Παναγιώτης Κονδύλης. Ο Κιδίδης, Κονδύλης. Μάλιστα. Μέγας διανοητής ο Παναγιώτης Κονδύλης. Τον χάσαμε όμω. Και δεν έχουμε σήμερα την τιμή να συζητούμε μαζί του. Πόσα πράγματα θα μπορούσε να μα έχει κοινωνήσει, να μα έχει διδάξει, να μα έχει ωφελήσει. Ξέρετε, οραματίζομαι, δεν οραματιζόμουν και συνεχίζω να οραματίζομαι μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα η οποία θα εμπνέει σεβασμό στους φίλους, και φόβο δια της ισχύω στους εχθρούς της. Μια Ελλάδα η οποία θα είναι πολιτισμική και πολιτιστική υπερδύναμης. Μια ομάδα η οποία θα θάλ, μια Ελλάδα η οποία θα θάλει δημογραφικός. Μια Ελλάδα η οποία θα βρίσκεται σε μια πολύ πιο καλή οικονομική πορεία, γιατί θα στηρίζεται σε πολύ πιο συγκεκριμένου μέσω μακροπροθέσμου σχεδιασμού. Μια Ελλάδα όπου η διανόηση θα έχει ρόλο και λόγο. Όχι αποδημητικό. Αποδομητικό. Και ο αποδημητικός λόγος είναι ο λόγος που φεύγει έτσι. Αλλά λόγο όχι απλώς επικοινωνιακό. Λόγο διδακτικό. Λόγο συμβουλευτικό. Λόγο αποτρεπτικό και αποτρεπτικό. Ένα λόγο στον οποίο και μέσω του οποίου θα κοινωνούν όλοι οι Έλληνες υπέρ των ιδεών του έθνους και της πατρίδος, όχι υπέρ των φύρδιν μίγδιν ατομικών δικαιωμάτων, όπως έχουμε δυστυχώς να χρησιμοποιήσω το ρήμα καταντήσει να, υποστόμεθ, να έχουμε υποστεί σε όλο, σε όλο το δυτικό κόσμο, στο δυτικό εμισφαίριο, αλλά και στην ταλαιπωρημένη πατρίδα μας. Σκέφτομαι μια χώρα στην οποία στους τηλεοπτικούς δέκτες δεν θα βλέπουμε διανοητέ και αποστράτους οι οποίοι θα εκφέρουν τις απόψεις τους για δύο λεπτά, τρία λεπτά, πέντε λεπτά, ο λιγότερο, περισσότερο, απλά και μόνο το συγκεκριμένο επικοινωνιακό μέσο να τους χρησιμοποιήσει χειραγωγώντας περισσότερο ή λιγότερο κατά το μάλλον ή τον δηλαδή τις απόψεις τους προκειμένου να εξαχθεί το επιδιωκόμενο συμπέρασμα. Αλλά μια χώρα, μια Ελλάδα κατά την οποία και ο διανοητής αλλά και ο απόστρατος θα συμμετέχουν από κοινού στη χάραξη της εθνικής πολιτικής. Μια εθνικής πολιτικής, η οποία θα υπερασπίζει αποκλειστικώς και μόνος και μόνον τα συμφέροντα του έθνους. Του έθνους που δημιούργησε το κράτος. Και το κράτος το οποίο σήμερα διαφορεί για το έθνος. Το κράτος το οποίο θεωρεί ότι το έθνος είναι μια έννοια η οποία μάλλον έχει παρέλθει. Μεγάτοπιμα σφάλμα σφαλμάτων. Ανίερη κατάληξη. Η οποία επεσύρει και την τιμωρία της νεμέσεως ως ονόπου. Προχώρησα σε όλη αυτή την εισαγωγή, διότι δεν μπορώ παρά να, κρώσω, να, να κρούσω να, για μία ακόμη φορά τον κόδωνα του κινδύνου. Ποιο κόδωνα, την καμπάνα του κινδύνου. Ένας κίνδυνος ο οποίος συνεχώς αυξάνεται, ισχυροποιείται, μεγεθύνεται, πολλαπλασιάζεται σε όλα τα μεγέθη, σε όλα τα γεωπολιτικά μεγέθη και εμείς εδώ συνεχίζουμε να λειτουργούμε με την τακτική της στουρθοκαμαλικής, φιλανδοποιημένης, κατευναστικής πολιτικής. Είναι αλήθεια ότι οι πολιτικές και πνευματικές ελίτ της πατρίδος μας δεν έχουν ιδιαίτερες, ιδιαίτερες σχέσεις με τις ιδέες των εθνικών συμφερόντων και του έθνους όπως θα έπρεπε να είναι. Προσωπική μου εκτίμηση πάντοτε αυτή. Στην άλλη λοιπόν πλευρά του Αιγαίου, στην Ιωνία μας, στη Δυτική Μικρά Ασία, στην Ανατολία, στην Ανατολική Θράκη, στην Κύπρο μας, στην κατεχόμενη Κύπρο μας. Γι' αυτόν ακριβώς και αυτός ο χάρτης που βλέπετε δεν απεικονίζει κράτος, αλλά κατοχή εδαφών. <σκύρω> <σκύρω> κατοχή εδαφών. Εδάφος. Το έδαφος καταλαμβάνεται από το 1974 με στρατεύματα. Η θάλασσα εδαφοποιείται για να προσαρτηθεί στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας τη Τουρκία, η οποία είναι η γαλάζια πατρίδα. Στο πλαίσιο μια άλλη και ονοφανώ μεγάλη ιδέα. Την πατρίδα του ουρανού και αυτή τη τουρκική εμπνεύσεω. Και θέλω να σα πω για κάποια πράγματα τα οποία είναι δυσάριστα ει ότα, αλλά όταν καταλάβετε τη βαθυτέρα σημασία των όσων σας λέγω, θα ευχαριστηθείτε και θα ευεργετηθείτε. Γιατί η αφύπνιση είναι μια ευεργεσία. Πριν από μερικές ημέρες μάθαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως, εγώ προσωπικώς το έμαθα από το Twitter, από μια πολύ ωραία ανάρτηση της κυρίας Ζαχαράκη, η οποία είναι δημοσιογράφος, θα τα αν δεν κάνω το Open, στην οποία τι έλεγε, μας προειδέαζε, για κάτι το οποίο το έχετε ακούσει από την εκπομπή μου πέρυσι και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2023. Τι ήταν αυτό? Ήταν εκείνο που σας είχα πει ότι είχε ξεκινήσει ο Τζιχάτ Γιαϊτζή, ο απόστρατος Ναύαρχος, γι' αυτό και ο λόγος περί αποστράτων, μαζί με άλλους ακαδημαϊκούς, ούτως ώστε η ιδέα τους να περάσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδος στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με τη μορφή μεταπτυχιακού, όπερ και γένετο. Δηλαδή, Τούρκοι φοιτητέ, αλλά και ξένοι φοιτητέ από άλλα πανεπιστήμια παρακολουθούν ένα μάθημα το οποίο έχει να κάνει με τη γαλάζια πατρίδα. Είναι η τουρκική έκδοση, η νεοοθωμανική έκδοση της κινέζικης ιδέας τουρκοποιήσεως, κινεζοποιήσεως του Αιγαίου, Ανατολικής Μεσογείου, Παύλα, συνεχής θαλάσσης και υπέρεξ των θαλασσών περιοχές τις οποίες εποφθαλμιά η Κίνα στην περιοχή της και η Τουρκία στη δική μας περίπτωση. Τι είπε λοιπόν η κυρία Ζαχαράκη. Τι μα αποκάλυψε. Και έρθε μετά ολόκληρη, ολόκληρη τουλάχιστον για μένα, εγώ το, εκεί το είδα πρώτο. Για πρώτη φορά. Αποκάλυψε λοιπόν ότι, να εδώ είναι και το σχετικό ε, φίλο, ότι ο Τζιχαντιέτζη, και καλό έκανε, πατριώτη είναι, λέει την άποψή του στην πατρίδα του, την οποία δεν τον κυνηγούν στα παράθυρα, δεν τον διώκουν, γιατί έχουν καταλάβει οι Τούρκοι τι σημαίνει εθνική ισχύς. η εθνική ισχύ. Η ισχύ επί τη οποία στηριχθήκαμε και ανεβήκαμε από την Επανάσταση. Μέχρι την εποχή εκείνη κατά την οποία η πατρίδα μας αληθόρισε. Ποιοι η οι για ποια ήταν η χρονική περίοδος αυτή. Αλλά αυτή η ασθένεια της γεωπολιτι... του γεωπολιτικού οφθαλμού μας οδήγησε σε εθνικές καταστροφές. Φίλοι και φίλες, η ιδέα του Γιάννη και των άλλων επιστημόνων είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Σε μια επιτροπή λοιπόν εξειδικεύσεω του Υπουργείου Παιδεία, προτάθηκε το δόγμα τη γαλάζια πατρίδο να αποτελήσει έναν τρόπο τόσο ώστε να επικοινωνηθεί, να κοινωνήσουν τα παιδιά, τα τουρκόφαινα μέλη της κοινωνίας στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, τα βασικά δόγματα αναθεωρητισμού, τα οποία έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν, είτε σαν Πρωθυπουργού είτε σαν Προέδρου. Όλα έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλο. Εδώ είμαστε στο τέλο, όπου πλέον όλα αυτά πλέον καταγράφονται, καταγράφησαν και τώρα διδάσκονται για να αποτελέσουν τη μήμα τη εθνική εκπαιδευτική συνειδήσεω. Οι μαθητέ μαθαίνουν από τον υπηαγωγείο, παρακαλώ, αυτή είναι η πρόταση του Γιάιτζή και των υπολείπων. Στη συνέχεια στο γυμνάσιο και τέλος στο Λύκειο. Τι να συνειδητοποιήσουν την αξία της γεωγραφίας. Όχι το μηδής αγιομέτρητο συσίτο που αναγραφόταν στην Ακαδημία, αλλά το μιδής αγιογράφητος, να μου επιτραπεί αυτή η παρέκκληση, ισίτο. Δείτε σήμερα πόσα από τα παιδιά μα γνωρίζουν γεωγραφία. Μα θα μου πείτε, έχει σχέση η γεωγραφία με την εκπαίδευση. Κορυφαία. Συγκλονιστική θα έλεγα. Μία σχέση η οποία τη συνδέει με την ιστορία. Δεν μπορεί να γνωρίζει ιστορία χωρί γεωγραφία. Δεν μπορεί να καταλάβει την αξία τη γεωγραφία, άμα δεν δει την ιστορία του έθνου που θα σε παραπέμψει στη γεωγραφία όπω Περιγράφει με εξαιρετικό διαχρονικό τρόπο απόθεμα του μεγάλου να Αυτή λοιπόν την έννοια της γεωγραφίας την συνέλαβα. Γιατί αν κάποιος είναι ναύαρχος, στρατηγός, πτέραχος γνωρίζει πολύ καλύτερα την αξία της γεωγραφίας σύν τους, ενώ, τους ακαδημαϊκούς οι οποίοι ασχολούνται με τα συναφή αντικείμενα ιστορίας και, γεω, και γεωγραφίας και γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων την αξία ακριβώς του χώρου, της χώρας. Και είναι στο χέρι του, στο μέλλον, αν η χώρα θα παραμείνει η χώρα ή θα μεταβληθεί σε χώρο. Το ζητούμενο είναι όμως ότι αυτά τα νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα δεν ορίζονται απλώς στο πλαίσιο μια ύλη. αλλά προσδιορίζουν τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας για την επόμενη φάση την οποία διανύουμε στον γεωπολιτικό χώρο χρόνο, τον οποίο διαβιούμε, και θα χαρακτηρίσουν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, δηλαδή τους φοιτητέ, τους μετέπειτα καθηγητές, πανεπιστημιακούς, στρατιωτικούς, πολιτικούς, διπλωμάτες, οικονομολόγους και σε πάση φύση, σε πάση φύση ως επαγγελματικό χώρο που θα οδηγήσουν την Τουρκία στον 21ο αιώνα. Γιατί το κάνουν λοιπόν αυτό οι Τούρκοι. Επειδή και το κάνουν για τρει λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια γενιά από τούδε και, και, και στο διαινικέ, όσο διαρκεί ο Νοθωμανισμό, και θα διαρκέσει αρκετό, δεκαετίε, ίσω και αιώνε. Ποιο γνωρίζει. Να μπορέσουν λοιπόν μέσω αυτή τη νέα γενιά και τη εκπαιδευμένη στον νεοθωμανισμό, στον Αθροετισμό, την αυριανή ελίτ της Τουρκίας. Η οποία δεν θα είναι απλώς ελίτ της Τουρκίας. Θα είναι η ελίτ του σουνιτικού κόσμου. Θα είναι η ελίτ του τουρκομουσουλμανικού κόσμου. Γιατί μέσα σε αυτή την ελίτ θα έχουν τοποθετήσει και πρόσωπα από τους τουρκόφανες χώρες. Από τις φύλλα προσκύμενες ισλαμικές ή και μη χώρες προς την Τουρκία. Θα δούμε Ούγγρους. Μπορεί και Φινλανδού στο μέλλον να θητεύουν όχι απλά σε μεταπτυχιακό, αλλά σε αυτά τα δόγματα τη γαλάζιος πατρίδος. Αυτό είναι ο στόχο του. Και την ίδια λοιπόν στιγμή, το δεύτερο κομμάτι είναι να εισάγουν την νοοτροπία του γεωγραφικού αναθεωρητισμού. Τι εστί γεωγραφικό αναθεωρητισμός? Η θάλασσα των νήσων και όχι Αιγαίο. Διότι αν κάποιος κάθεται και μαθαίνει μια νέα ορολογία, αυτή την ορολογία θα την μεταφέρει στον οικείο πλέον χώρο του, στο κοινωνικό του περιβάλλον, στο ακαδημαϊκό, στο πολιτικό-διπλωματικό, στο στρατιωτικό. Και θέλω να δω τη στιγμή κατά την οποία στο ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, θα υπάρχουν Έλληνες αξιωματικοί, οι οποίοι θα βλέπουν Τούρκου συνέλφου του, <συγγνώμη>, συγγνώμη, αλλά έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου εδώ και αρκετέ εβδομάδε, και να ομιλούν για τη θάλασσα των ίσων, και να δούμε τότε θα του διακόπτουν, θα αποχωρούν από την αίθουσα, θα δημιουργούν και τελεσμένα, θα, προ... θα προσπαθήσουν να μην συμβούν ποτέ αυτά. Μάλιστα. Θάλασσα των Ίσων, Ανατολικής Μεσόγειος, Εθνική Γεωγραφία, Πατρίς του Ουρανού. Η πατρίδα του Ουρανού για τους Τούρκους. Γι' αυτόν είναι ακριβώς το λόγο σας διάβασα, σας μίλησα στην αρχή για τον Θοκιδίδη, τον διάλογο των Μιλίων και το φερέφωνο του ισχυρού του Κονδύλη. Θέλουμε να καταστήσουμε τη χώρα μας φερέφωνο του ισχυρού. Θέλουμε να καταστήσουμε την πατρίδα μας η οποία έχει ματώσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα κατά αναλογία τα τελευταία 200 χρόνια. Δεν σκέφτεστε εσείς εκεί που βρίσκεστε πίσω στις πολιτικές και οικονομικές και στρατιωτικές ελίτ τι έχετε παραλάβει εσείς είστε σκητάλοι. Και Η τάλη που έχετε είναι ματωμένη, όχι από εγκλήματα, αλλά από θυσίε για την και την ελευθερία. Δεν έχετε καταλάβει ότι αυτή η σκητάλη την οποία κρατάτε είναι σκητάλη η οποία μόνο μέσω αυτή τη ιστορία, των παραδόσεών μα, τη ταυτότητό μα θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, ή έχετε αποφασίσει να τελειώσουμε. Επειδή εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Αλλά μία είναι η πορεία τη αναγεννήσεω, του επανελληνισμού και τη αφυπνήσεω. Ο καιρό δεν είναι πλέον εγγύή. Έχει παρέλθει ο καιρό. Είμαστε στο συν 1, συν δύο μετά τις 12. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη αντοχή και να καταβάλουμε τεραστία, γιγαντιαία προσπάθεια. Ο Έλληνας είναι ικανός για αυτές του είδους της, της επανεκκινήσεις που να εκπλήξουν τον κόσμο. Αλλά ας μην το κάνουμε όμως το παιχνίδι, γιατί πρόκειται περί ενός ιστορικού παιχνίου τόσο δραματικό και τόσο ρυψοκίνδυνο πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία είναι μια προσπάθεια να προβάλλουν την ισχύ τους κυρίως στους αναθεωρητές του εσωτερικού της Κούρδοι, Αλεβίτες, Μειονότητας κλπ. Όπως επίσης στους πιο μεγάλους αντιπάλους τους, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους Έλληνες. Εμείς είμαστε ιστορικοί αντίπαλοι, εδώ σταματάει. Η ανάσχεση του τουρκισμού. Αυτά είναι κατεχόμενα, δεν είναι κράτο. Και εδώ βλέπετε την εδαφοποίηση τη θαλάσση. Μετατρέπουν τη θάλασσα σε έδαφο. Τι έχω πει σε παλαιότερε εκπομπέ μου. Φίλοι και φίλε, γιατί να είναι ο Τζιχάντια Ετζή παραδείγματο χάρη στην τηλεόραση τη Τουρκία, δεν έχουμε εμεί να βάρχου και καλύτερου και εισαξίου. Ένα θα μου τώρα στο μυαλό. Τον Άβαρχο, τον Ματζούκο, τον Βασίλη. Ο οποίο και για το δημογραφικό μιλάει και ιδέε έχει και έχει κάνει και μια καταπληκτική διάλεξη στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών και Ερευνών για την απειλή τη Τουρκία με έμφαση στη θάλασσα και όχι μόνο. Δεν θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι, για, θα, για νοητές, διανοούμενοι να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα think tank που θα συγκροτούσαν την εθνική ισχύ. Να συγκροτήσουν μία ισχύ η οποία θα μπορεί να είναι εποφελία των υπολείπων. Την εθνική ισχύ εποφελία των επομένων γενεών. Δείτε κάτι. Οι χάρτες είναι πολύ σημαντική. Στους χάρτες εστιάζονται η ανά την ιστορία όχι απλώς αναθεωρητές, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν το ιστορικό πεπρωμένο του κράτους τους και του έθνους τους. Να θυμίσω ότι με τους χάρτες ο Ελευθέριος Βενιζέλος έπεισε αρκετούς δυτικούς περί του δικαίου των εθνικών συμφερόντων στη Μακεδονία, στη Θράκη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και αλλού, στη Βόρειο Ήπειρο. Με τους χάρτες μπορέσαμε να διεκδικήσουμε ό,τι διεκδικήσαμε και με τους χάρτες μεγαλώσαμε. Εγώ θυμάμαι πάντοτε από τα σχολικά μου χρόνια να υπάρχουν χάρτες οι οποίες εικονοποιούν, εικονοποιούν με συμβολικό θα έλεγα τρόπο μέσα, περνάνε μέσα στην ψυχή των παιδιών την αναγκαιότητα αντιλήψεως του εθνικού γεωγραφικού συμφέροντος. Αυτό πάει να κάνει η Τουρκία. Και το κάνει συστηματικώς. Αντί να έχουμε σήμερα ένα ειδικό εκπαιδευτικό μάθημα στα σχολεία μας, που να ασχολείται με την αποκλειστική οικονομική ζώνη, τα εθνικά συμφέροντα, τις τουρκικές απειλές, υπάρχουν τόσες πολύ εξαιρετικές βιβλιογραφίες, από τόσους διαπρεπείς καθηγητέ, ιστορικού, διεθνολόγους, γεωπολιτικού πάνω απ' όλα. Το τονίζω το πάνω απ' όλα γεωπολιτικού, που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και να μπορέσουν τα παιδιά να καταλάβουν ναι από τον υπηαγωγείο αυτέ τι πανάρχε διαχρονικέ αξίε που συνδέονται με την ισχύ. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει στον κόσμο, αγαπητοί φίλοι και φίλε. Και ούτε θα υπάρξει σε επίπεδο κρατών, κοινωνιών και προσώπων από την ισχύ και την προβολή της, από τη δημιουργία της. Έπρεπε όλοι να λειτουργούν πώς θα σφυρελατηθεί εθνική ισχύς. Μόνο μονοδιάστατη, πολυδιάστατη διάστατη, Εθνική ισχύς. Σε οικονομία, σε πολιτισμό, σε διπλωματία, στις ένοπλες δυνάμεις, στην αμυντική μας βιομηχανία όπου μπορούσε να γίνει αυτή και όπου θα μπορούσαμε να την προβάλλουμε. Έχουμε τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης. Τι μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης μπορούμε να συζητήσουμε με μια χώρα η οποία προκαλεί και συνεχίζει να προκαλεί το ιστορικό μας παρόν, το ιστο... να αμφισβητεί το ιστορικό μας παρελθόν και να υποθ... υποσκάπτει το ιστορικό μας μέλλον δεν θέλουν να γίνουμε φίλοι. Θέλουν να μας εξαφανίσουν. Δεν θέλουν να γίνουμε συγκάτοικοι σε μια γεωγραφική περιοχή με τις δυσκολίες τους. Θέλουν να μας εξαλείψουν. Και θα το κάνουν αυτό ξεκινώντας με τη μεγάλη, τη μεγαλύτερα ύβρη που μπορεί να υπάρξει. Το γεγονός ότι θέλουν να εξαλείψουν το όνομα Αιγαίου από τον Αιγαία, τον πατέρα του Θησέως και από τις Αίγες, όποια πλευρά ετυμολογίας, ιστορικής ή γλωσσικής επιλέξετε και να την αντικαταστήσουν με τη θάλασσα των νήσων, είναι το πιο σημαντικό κάζους μπέλι κατά της Ελλάδος. Η πιο σημαντική αιτία πολέμου. Γι' αυτό και μόνο, σε όσους ασχολούνται με τα μέτρα οικοδομήσεως εμπιστοσύνης και τα συναφή, προσέξετε, ίσως διαπράτεται τεραστίων διαστάσεων ιστορικό ολίσθημα. Η ιστορία θα αποδείξει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Στο πλαίσιο της προηγούμενη αναφοράς, θέλω να σας πω και κάποια άλλα πράγματα. Αυτή λοιπόν είναι, εδώ είναι η ανακοίνωση, η πρώτη σελίδα, δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο άλλωστε, για τι περιβόητε μεγάλε αλλαγέ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα τη Τουρκία, εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σα σε δύο πράγματα. Για μένα το πιο σημαντικό Υπουργείο είναι το Υπουργείο Παιδεία. Ούτε το αμήνη, ούτε το εξωτερικό, ούτε το οικονομικό, τίποτα άλλο. Το Υπουργείο Παιδεία. Άμα θέλουμε να δημιουργήσουμε τι νέε γενιέ, θα τι δημιουργήσουμε, θα τι ανδρώσουμε, θα τι βοηθήσουμε, θα τι ενισχύσουμε με εκπαίδευση. Αρχαία ελληνικά κλασική μόρφωση, ναι, ιστορία, πολλή ιστορία, γεωγραφία και ναι, μάθημα γεωπολιτικής διεθνών σχέσεων. Ναι, αυτό το μάθημα από το δημοτικό. Σε ποια χώρα θα μου πείτε. Στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Δείτε αυτό εδώ. Το κίτρινο τόξο είναι δικό Που παραπέμπει. Ξέρετε, βρισκόμασταν σε μια περίοδο, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, Όσοι με παρακολουθείτε, βλέπετε και την πορεία των όσων αναφέρω. Στον τουρκικό αιώνα. Παντού λοιπόν υπάρχει αυτό το έμβλημα σε όλα τα Υπουργεία της Τουρκίας, σε όλους τους οργανισμούς, σε όλες τις υπηρεσίες, εντός και εκτός, να προπαγανδίσουν τον τουρκικό αιώνα. Ποιο Ποιος είναι ο τουρκικό αιώνα, ο 21ος. Γιατί ο τουρκικός πρώτος, γιατί έχει πάρα πολλά ορόσημα και γιατί για τον νεοοθωμανισμό θα είναι ο αιώνας ο οποίος θα σηματοδοτήσει την αλλαγή των γεωγραφικών συνόρων, των κρατικών συνόρων. Δηλαδή, την προσπάθειά τους να επανεδιεκδικήσουν ο γεωπολιτικός ο ιστορικός αναθεωρητισμός ό,τι απόλυσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία τα τελευταία 200 χρόνια και όχι μόνο. Τονίζω και όχι μόνο. Άρα, έχουμε απέναντί μα κάποιον που όταν συζητά για μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνη, σε βλέπει όνος τμήμα του τουρκικού αιώνα το οποίο ζούμε, Είπαμε. Θα το ξαναπαναλάβω για μία ακόμη φορά. Ο σχολεμένος ο νεοκλής Αρής, ο δάσκαλος. Η αιωνία του η μνήμη. Μάζε με το Σαράντο τον Καργάκο. Η αιωνία του η μνήμη. Έλεγε λοιπόν ο νεοκλής. Ο Σαράντος για την ιστορία, ο νεοκλής για τη σχέση με τους Τούρκους. Υπάρχει κάθε τη σχέση. Όταν μιλάτε με τους Τούρκους, δεν σας βλέπουν σαν ίσο προς ίσο. Σας βλέπουν στο πλήσιο μια καθέτου σχέση που είναι πάνω εκείνη και κάτω εσεί. Ο Θεό λέει Αγαπάει τον άνθρωπο, ο άνθρωπο φοβάται τον Θεό. Το έχω πει αρκετέ φορέ και θα το ξαναπώ απαιτηθεί. Η Τουρκία αγαπάει την Ελλάδα, η Ελλάδα πρέπει να φοβάται την Τουρκία. Αυτή είναι η σχέση. Και ούτε υποκλήσει χωρούν, ούτε καλή λόγοι χωρούν, ούτε τίποτα. Ισχύ. Τι μόνοι που σέβονται, τι μόνη που αναγνωρίζουν και η μόνη που μπορεί να του κρατήσει πέραν των ορίων, πέραν των συνόρων μας. Είπε λοιπόν η ιδέα του κυρίου Γιαϊτζή ότι θα πρέπει λέει να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη Αιγαίο αλλά να χρησιμοποιούμε τη λέξη, τη φράση η θάλασσα των νήσων». Και μάλιστα είχε κάποιες άλλες ωραίες ιδέες. Πράγματι, είναι δικαίωμα του καθενός να αποκαλέσει περιοχές γεωγραφίας, με τον τρόπο που εκείνος θεωρεί ότι συνάδουν με την εθνική του στρατηγική και του στόχου. Και αυτό είναι ακριβώ το λόγο. Τα δαρδανέλια αναφέρονται πλέον γενικότερα όλα ω Turkish Straits, τουρκικά στενά. Εμεί επιμένουμε στο Βόσπορο, στη θάλασσα του Μαρμαρά και στα δαρδανέλια. Εκστρατεία των δαρδανελίων τη Καλυπόλεω. Το καλή δεν είναι τουρκική λέξη, είναι καλή στην ελληνική. Αν θέλει ο κύριος για IG και οι όμοιοι του, πριν μιλήσουν για θάλασσα των νήσων, να βγάλουν από το τουρκικό λεξιλόγιο, από την τουρκική ιστορία, από την τουρκική γεωγραφία, από την τουρκική επιστήμη, εν γένει, κάθε ελληνική λέξη. Να δούμε τι θα απομείνει από το ψευδοοικοδόμημά τους. Να δούμε για παράδειγμα... Οι λέξεις αστιχημία, biology, βιολογία είναι τουρκομογγόλη. Η λέξη μαθηματικά είναι τουρκομογγόλη. Η λέξη επίσης, να τη δω και εδώ, τσογραφία. Εδώ, εδώ. Τη βλέπετε, εδώ, Γεωγραφία είναι Τουρκομογγόλη. Και πολλές άλλες. Γι' αυτό μπήκα στον κόπο να γεμίσω την οθόνη πίσω από μένα με αυτά. Βγάλτε πρώτα τα ελληνικά. Η Σταμπούλ σημαίνει στην πόλη, από την Κωνσταντινούπολη. Η Σμύρνη είναι η Σμύρνη. Να το γνωρίζετε αυτό. Κόνια είναι το εικόνιο από μερικές λέξεις, οι οποίες είναι πολύ γνωστά. Φίλοι και φίλες, η ΣΝΙΚ είναι η νίκαια. Από το ιστινίκια έγινε το ΙΣΝΙΚ, στην πόλη έγινε το Ισταμπούλ. Βγάλτε εσείς όλες αυτές τις λέξεις από τη γεωγραφία σας, αν τολμάστε, αν τολμάτε, αφαιρέστε τες και προχωρήστε σε μια αποκαθάριση των ελληνικών λέξεων, των αντιδανείων, δανείων και αντιδανείων. Γιατί αυτά είναι αντιδάνεια, από ουσιαστικά είναι δικά μας αντιδάνεια, στα γαλλικά και ούτε καθεξής. Φίλοι και φίλες, αυτοί είναι εκείνοι που θέλουν να μιλήσουν για τον τουρκικό αιώνα. τουρκικό αιώνα θα έχεις, άμα έχεις πόδια χαλίβινα. Και τα πόδια δεν είναι τα άρματα, είναι ο πολιτισμός, είναι οι γνώσεις, είναι εκπαίδευση. Τα έχουν. Όχι. Ούτε πύλη να δεν είναι. Χάρτη να είναι. Γιατί ο πολιτισμό και Τουρκία και τουρκισμό είναι έννοιε ασύμβατε. Τι είδαμε και στην Αγία του Θεού Σοφία, την Εκκλησία, που όταν την άνοιξαν για τον όχλο, ο όχλο πήγε και άξε και κατέστρεφε αυτά που είχε προστατέψει με τον όποιο τρόπο το μνημείο τη UNESCO που είχε μετατραπεί από το 1922 και μετά προκάλεσαν καταστροφές μέσα σε μερικές ημέρες, μέσα σε μερικές ώρες. Φίλοι και φίλες, αυτούς έχουμε να αντιπαρατηθούμε στην άλλη πλευρά του Αιγαίου μας, που είναι η Ιωνία μας, που είναι ο χώρος μας, ο ζωτικός μας χώρος. Γιατί αυτοί όταν μιλούν με ζωτικό χώρο, μιλούν με όρους Lebensraum, ο εθνικοσοσιαλιστικός Τύπο του ζωτικού χώρου κατά την τουρκική έννοια που σημαίνει εθνοκάθαρση. Κάτι τελείω διαφορετικό με αυτό που σα ανέφερα προ λίγο. Φίλοι και φίλε, η εποχή μα καλεί σε εγρήγορση. Τα γεγονότα που θα έλθουν θα συμβούν γρήγορα, ταχαίω και πραγματικά θα είναι εκπληκτικά. Εδώ είσαστε και εδώ είμαστε να τα δούμε και να τα αναλύσουμε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Αυτό πραγματικά το χάρηκα. Είναι ένα tweet του Ισραηλινού Υπουργού επί των Εξωτερικών. Το οποίο δείχνει τον Ερντογάν να κάθεται στο κρεβάτι του, στην κλίνη του και να ονειρεύεται τι, ότι είναι παντισάχ. Μία από τις έννοιες που είχε ο Σουλτάνος. Δηλαδή είναι νεοσουλτάνος. Ο καθένας έχει τα όνειρά του. Το γεγονό ότι αυτού του είδου οι αυρότητε μεταξύ Τουρκία και Ισραήλ συνεχίζονται και ουσιαστικά προκάλεσαν και απάντηση. Εδώ είναι η επίσημη απάντηση του Τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών που λέει ότι όλα τα μέλη εδώ στα αγγλικά τη Ισραηλινή κυβερνήσεω θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Βέβαια. Άλλωστε, η Τουρκία με τον γνωστό αναθεωρητισμό τη θεωρεί ότι ο βασικό τη αντίπαλο είναι το Ισραήλ. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Ισραήλ και όλοι οι εξοπλισμοί στους οποίους υποδίεται και ουσιαστικά προωθεί γίνονται με την ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτιών και της Δυτικής Ευρώπης με την σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας και την αρρωγή της Ουκρανίας είπαμε να τα λέμε όλα αυτά τα πράγματα προκειμένου να καταστεί τέτοιος μεγάλος παράγων στην περιοχή ούτως ώστε αν ποτέ γίνει περιφερειακή δύναμη, όπως εκείνη τι φαντάζεται, με ή χωρίς πυρηνικά, αλλά με βαλιστικούς πυράβλους, να αντιπαρατεθεί με το Ισραήλ και να το νικήσει, όχι σε ένα μπραντεφέρ, αλλά σε ένα κανονικό πόλεμο. Και επειδή όλα αυτά προετοιμάζουν και προειδεάζουν αυτό που θα έρθει, εμείς θα πρέπει να πράξουμε τα δέοντα πριν έρθουν οι εξελίξεις και μας βρουν. Είναι και μεγάλη εβδομάδα. Η δύο ο έρχεται εν το μέσο της νυχτός απροετοιμάστος. Γιατί ο νυμφίος δεν θα είναι ο Χριστός σε αυτή την περίπτωση. Ο γεωπολιτικός νυμφίος είναι ο πόλεμος. Και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ζούμε στην εποχή του πολέμου πλέον. Πάει η εποχή που λέγαμε δεν γίνεται πόλεμος. Όχι τώρα γίνεται, αλλά προαλήφονται και άλλοι, γεννούνται και άλλοι πόλεμοι. Ο κορονοϊός και η εποχή του γέννησε τους πολέμου του κορονοϊού, όπως σας αναφέρω. Ουκρανία, Καύκασος, Γάζα. Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Και έπονται και άλλα. Και έπονται και άλλα. Βέβαια, κάθε φορά που θα βλέπουμε μια ηρωνική, πολιτική, διπλωματική ή άλλου είδους στάση του Ισραήλ κατά της Τουρκίας, ας μην ξεχνούμε ότι τα βλήματα τύπου Ποπάι, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα φωνικά drones, χάρπι και χαρόπ, η αναβάθμιση των τουρκικών μη 60, η εταιρεία Ισραήλ Aircraft Industries, IMI και Ράφαελ, είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ εξοπλισμών το οποίο έχει σφραγίδα made in Israel. Οι Ισραηλινοί γεύονται τα αποτελέσματα της αχαριστίας των Τούρκων οι οποίοι οι Τούρκοι ευχαριστούντον να τους μετατρέψουν εις ντονμέδες, ντονμές, ο γυρισμένος, ο προσήλυτος δηλαδή από την ιστορία του Σαμπετά Εσβή την έχω αναφέρει και στο παρελθόν, δεν είναι της τώρα πως μια μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των Εβραίων μουσουλμάνοι ντονμέδες γυρισμένοι δια της βίας θέλουν να τους μετατρέψουν, υπάρχει σχετικό μου άρθρο από αυτού πριν από χρόνια, σε γεωπολιτικό τον με. Τώρα, τώρα είναι πολύ αργά. Και τεχνογνωσία τους δώσατε και τους μάθατε και τους διδάξατε και τους εξοπλίσατε. Τώρα πρέπει να κάνετε πολλά 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 περισσότερα για να τους αναχαιτήσετε. Κερδίσατε μερικά εκατομμύρια δολάρια, θα ξοδέψετε δισεκατομμύρια δολάρια για την αναχέτησή τους το κάρμα το γεωπολιτικό, να χρησιμοποιήσω μια σύγχρονη έτσι, ορολογία, είναι πολύ εκδικητικό. Και δυστυχώς ή ευτυχώς όλα εδώ πληρώνονται. Πάμε στην επόμενη εικόνα και σκοβήτε. Επίσημη πρώτη, σε, σε ένταξη του ΝΑΤΟ, του πλοίου αμφιβίου εφόδου Ανατολού. Να το ανατελού. Το οποίο τι είναι, είναι αντιγραφή του Χουάν Κάρλο των Ισπανών. Κοιτάξτε τώρα λοιπόν για το γεωπολιτικό κάρμα που σα λέω. 1571 ήταν της τη Ναυπάκτου. Μία από τι τρει σημαντικότατε καταστροφέ στην ιστορία τη Οθωμανική Αυτοκρατορία στην θάλασσα. Η άλλη είναι το 1770 με την πλήρη καταστροφή του Οθωμανικού στόλου στο Τσεσμέ και το 1826 με την αμβαγία του Αβαρίν. Οι Ισπανοί λοιπόν, οι οποίοι έδωσαν σχέδια, τεχνογνωσία, ειρνήθησαν κατά τον διαγωνισμό των φρεγατών να προχωρήσουν σε συνεργασίες μαζί μας για στρατηγική συνεργασία στην αυπήγηση της προτινόμενης εξ αυτούς φνέας φρεγάτας βρήκαν τους Τούρκους μπροστά τους, πού όμως, για πάει το μυαλό σας, στη Σομαλία. Ναι, καλά τα ακούσατε. Θυμίζω ότι σε προγενέστερες εκπομπές έχω προειδοποιήσει και έχω δώσει και σε χάρτη μάλιστα την είδηση, δεν είμαι ο πρώτο που την έδωσα, αλλά την ανέλησα με τον τρόπο το συγκεκριμένο, ότι η Τουρκία αναλαμβάνει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να προφυλάξει τα δικαιώματα αλληλεία τη Σομαλία. Και ανταυτού θα έχουν μια εκτελώ ετεροβαρή σχέση αμοιβή λέοντο υπέρ της Τουρκίας Και εκτός των υπολείπων, οι Τούρκοι θα έχουν και δικαίωμα προστασία και συνεκμεταλλεύσεω των ε, ενεργειακών πηγών που βρίσκονται εντό τη ΑΟΣ τη Σομαλία. Μια από τι πρώτε αποστολέ που ανέλαβε το νέο, το νέο Ναυτικό, τι ήταν, η αναχέτηση και η παρεμπόδιση σκαφών, τράτες δηλαδή, αλλιευτικών, που προχωρούσαν σε παράνομη αλληλεία του χρυσοφόρου χρυσοτόκου ηχθείως τόνου, ο τόνος, η τούνα. Για όσους δεν καταλαβαίνετε. Και ποιους εκδίωξαν, αυτούς ακριβώς που σας είπα, τους Ισπανούς το τουρκικό πολεμικό ναυτικό άξενα κυνηγά τις ισπανικές στράτες οι οποίες προχωρούσαν σε παράνομη αλληλεία ή στη Σομαλία. Και καλώ έπραξαν, διότι αυτό το δικαίωμα το είχαν. Για να πούμε όμως κάτι άλλο. Την παράνομη αλληλεία των τουρκικών αλλιευτικών σκαφών στο Αιγαίο τη γνωρίζουμε. Τι γνωρίζετε. Δεν μιλάμε για τον πόλεμο της Τσιπούρας όπως ονομάζεται στα Ήμια, Μιλάμε για εκείνα τα αλλιευτικά τα οποία μπαίνουν εντό των χωρικών υδάτων ή πλησιάζουν στι των, των κυκλάδων και προχωρούν σε παράνομη αλλιεύση. Αυτέ, εάν δεν κάνω λάθο, τι αφήνουμε ατιμόρυτε. Μήπω κάνω λάθο και τι τιμωρούμε, Μήπω δεν γίνεται τίποτα για λόγου καλή γειτονία. Αυτή είναι η καλή γειτονία. Δηλαδή οι σύγχρονοι ακιτζίδε επιδρομή είναι οι τράτες του νεοθωμανικού μη πολεμικού στολού περί αυτού πρόκειται, το οποίο έρχονται σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που σεβόμαστε την υπεραλίευση και τα δικαιώματα των ηχθείων, να το πούμε για κάποιους. Μην τους αναφέρω, μην όπως. Και αυτοί προχωρούν σε τέτοιε βάναυσες πράξεις και κινήσεις και φεύγουν ατιμόρυτοι. Μήπως αυτό το πράγμα θα πρέπει και εμεί να το καταλάβουμε και να το ενσωματώσουμε στο δόγμα τη εθνική μα ισχύω και του δόγματος αποτροπής Δεν αποτρέπουμε μόνο τα εχθρικά μαχητικά και πλοία, αλλά και σκάφη. Και ό,τι άλλο έρχεται. ή μήπω φοβούμαστε ότι είναι γεμάτο λαθρομετανάστε. Εντό εισαγωγικών, το φοβούμαστε. Φίλοι και φίλε, του Ανατολού συμμετείχε στην πρώτη ανατολική διάσκηση. Στο Ιόνιο έπλεψε. Απέναντι από την Αλβανία. Προβολή ισχύω. Επίδειξη σημαία είναι και αυτή. Γιατί σα έβαλε αυτή τη φωτογραφία. Για να σα δείξω ότι το, αερο... το πλοίο αμφιβία εφόδου είναι εντελώ γυμνό, γιατί πραγματικά δεν έχουν τίποτα να το γεμίσουν. Οι εκδόσει του Μπαϊρακτάρ TB3 θα δούμε πότε θα χρησιμοποιηθούν. Το πολυδιαφημιζόμενο πρώτο υβριδικό αεροπλανοφόρο μεταφορά μη επανδρομένων επιθετικών αεροσκαφών παραγματοποίησε μια πτήση εθισμού, μια πλεύση, συγγνώμη, εθισμού, για να μπορέσουν να δουν τα τροτά του σημεία. Ε, άλλο, ξέρουμε ότι άλλο, ότι οι φίλοι μας οι Τούρκοι είναι και εξαιρετικοί ναυτικοί, έτσι. Όλη η ιστορία τους αυτό κραυγάζει από τις ερήμους της Μογγολίας μέχρι, μέχρι το Αιγαίο, ήταν εξαιρετική ναυτική. Ε, ποιος, ποιος, το αρνείται αυτό. Αυτό όμω εδώ είναι το Μαρλίν. Είναι μια κλάση, μια επανδρομένων σκαφών επιφανίας το οποίο στη συγκεκριμένη έκδοση είναι μία επανδρομένο σκάφο ηλεκτρονικού πολέμου. Το συνόδευσε βγαίνοντα από το Αξάζ. Το Αξάζ, έτσι, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των δύο ιερών τοποθεσιών όπου γεννήθηκε και δίδαξε ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης του πολεμικού μας ναυτικού. Να τα λέμε για αυτά. Έχω κάνει ειδική εκπομπή γι' αυτό. Το Μαρλίν, λοιπόν, έδειξε ότι μπορεί να πλεύσει σε συνεργασία με το Ανατολού, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που τα μη επανδρομένα σκάφη επιφανεία τη Τουρκία δείχνουν αυτέ τι επιχειρησιακέ τους δυνατότητε. Εκτιμώ ότι αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να φύγει αβρόχης ποσή, χωρί να βρέξουμε τα πόδια μα δηλαδή. Μένω όμως σε αυτό το κομμάτι και θα έρθουμε αμέσως μετά. Σε επόμενη εκπομπή. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Διονύσο Θεριστόπουλο, ο οποίος μου χείρισε τη συγκεκριμένη εικόνη μαζί με άλλες εικόνες. Και ενώ θα έπρεπε να αναφερθώ στη σφαγή των Αρμενίων, στη μάχη των Οχυρών, στην εξέγερση του στόλου των Κομμουνιστών το 1944, Απρίλιο. Θα τα, τα κάνουμε όλα αυτά στην επόμενη εκπομπή. Θεώρησα σκόπι μου να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό. Τον Απρίλιο του 1821 σημειώθηκε μία μαζική σφαγή Ελλήνων πάνω από 10.000 στην πόλη των Πατρών. Μετά την 25η Μαρτίου και τα γεγονότα προευτής και αμέσως μετά η Πάτρα έδειχνε ότι θα απελευθερωνόταν. Όμω, ο Ιουσούφ Πασάς, σε συνεργασία με τον Βρετανό πρόξενο τον James Green, έναν φιλότουρκο Βρετανό, ο οποίο βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία με τον Μέτλαντ στα Επτάνησα, έκανε τα πάντα προκειμένου η Πάτρα να μην χαθεί και αποκτήσει με αυτόν τον τρόπο η επανάσταση το βόρειο προπύργιό του, γεγονό που θα οδηγούσε σε πολύ πιο γρήγορη πτώση τη Πελοποννήσου, του Μωρέω στα χέρια των επαναστατημένων Ελλήνων. Ο Γκριν, κατά τη διάρκεια τη πολιορκία του φρουρίου των Πατρέων από τα ελληνικά στρατεύματα, όχι μόνο κατέδωσε τους τρόπους προσπαθίας διεισδύσεως μέσω υπονομεύσεως κατά του Οθωμανικού Φρουρίου, που το κατούσαν δηλαδή οι Οθωμανοί, όχι μόνο ηρνήθη να διασώσει γυναικόπαιδα, όχι μόνο απαγόρευσε σε οποιονδήποτε Έλληνα ή ξένο που μπορούσε να απειλήσει να σπέψουν προς βοήθεια των επαναστατών, αλλά έκανε τα πάντα για να συνδράμει εμέσως εκουσίως σε αυτό το οποίο διεξήχθη τις επόμενες ημέρες. Όταν η πολιορκία ελήφθη και ο τουρκικός στρατός μαζί με τους τουρκαλβανούς έφτασαν στην Πάτρα. Αυτά μας τα λέει ο Ούγος Πουκεβίλ, ο Γάλλος πρόξενος. Ουδέποτε παρετηρήθη θέαμα τόσο φρικόδες. Πτώματα άνευ κεφαλών, μέλη τεμάχια σαρκών εδίκνιον τα ίχνη της οδού ή της ήγεν εις το άνδρον των ανθρωποφάγων. Εκεί ολίσθενε ο διαβάτης πατών επί έλους εκπεπηγότος αίματος και παγώσει το αίμα και γλιστρούσε και καλυμμένου υποσπόδου στρατιώτε και μαύρη πλήρης λαφύρων ή σύροντες από τις κόμεις γυναίκας και παιδιά επλήρουν την ατμόσφαιρα δια των αλλαγμών αυτών. Θέλετε μετάφραση. Έλληνες ανεσκολοπισμένοι, εξέπνεων βραδέως παραδίδονται σε αυτούς τη βασιλίδη των αγγέλων, αναγνωρίζουσι μεταξύ των μαρτυρούντων ιερείς προσευχομένος υπέρ των δημίων. Το έχουμε αυτό κι εμείς, προσευχόμαστε υπέρ των δημίων μας. Ο Ιουσούφ Πασάς προς μηδιά, προσκαλεί αυτούς να καθίσωσι, διαχέεται εις προσποιητάς περιποιήσεις τους, διαβεβαιεί περί της ασφαλείας αυτών. Ο Γιουσούφ πλήρωνε ενώπιον των προξένων, των ξένων προξένων, εκάστην κεφαλήν την οποίαν παρουσίαζε αυτό αντί του χρυσού μαχμουτιέ, προς μηδιών της ανθρωποκτόνης και ενθαρρύνων αυτούς επί το έργον αυτών. Επειδή πολλά μας λένε, μα πάρα πολλά μας λένε, περί αλώσεως της Περί σφαγών των Τούρκων και τα λοιπά Και ότι υπάρχουν και εδώ καθηγητικό καθεστημένο Το οποίο θα προσπαθεί οπωσδήποτε διαμέσω της εξισώσεω των πάντων Να μιλήσει και να μας πείσει Ότι με το πολύ ωραίο Έλα μωρέ και εμείς τα ίδια κάναμε Όχι δεν κάναμε τα ίδια Ούτε είμαστε τα ίδια Ο ελληνισμός σφαγιαζόταν Βιαζόταν και αλλαξοπιστούσε δια της βίας για αιώνες. Αν σήμερα στην άλλη πλευρά του Αιγαίου μας υπάρχουν 85 εκατομμύρια Τούρκοι, δεν είναι Τούρκοι, έχουμε πει. Οι περισσότεροι εξ αυτών, εξαιρωμένων των Κούρδων και των Αλεβιτών, να βάλουμε και τους Αλεβίτες μέσα, είναι οικογένειε οι οποίες πληθυσμοί που έχουν χάσει την πίστη τους, γιατί πρώτα γίνονταν μουσουλμάνοι και μετά Τούρκοι. Τότε Τούρκευαν. Και αυτοί είναι οι πληθυσμοί που σήμερα έχουν τουρκική εθνική συνείδηση. Αυτού πολεμούμε, αυτοί έχουν την πρωτοκαθεδρία, αυτοί προσπαθούν να ανακτήσουν το έδαφο το οποίο θεωρούν ανοήτω. Γιατί ποιο του δίδαξε κάτι άλλο διαφορετικό, ότι είναι το μέλλον τη χώρα του. Εκεί είναι το μυστικό μα όπλο. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, εκεί να δράσουμε και εκεί να νικήσουμε. Παραδύναμην τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Και θα νικήσουμε.